σε ξαναβλέπω. Ελπίζω να έχεις ετοιμαστεί για άλλο ένα συναρπαστικό ταξίδι στη χώρα των γνώσεων. Παίζουμε κρυφτό. Ψάχνουμε το ζήσι. Έχουμε κοιτάξει σε όλο το σπίτι. Μας μένει μόνο ένα δωμάτιο ακόμη. Πρέπει να κρύβεται στο δωμάτιο τη Σύση. Ζήτω! Εσύ είσαι! Σε περίμενα να γυρίσεις. Έλα να παίξεις μαζί μας κρυφτό. Ψάχνουμε στο δωμάτιο τη Σύση. Έχει πολλά παιχνίδια και αφήσει και άλλα πράγματα στο δωμάτιό τη. Γεια σου! Παίζουμε κρυφτό στο σπίτι τη Σύση. Ψάχνουμε τον Τζίση. Τον βλέπει πουθενά. Κοιτάξαμε σε όλα τα υπόλοιπα δωμάτια. Πρέπει να κρύβεται κάπου στο δωμάτιό μου. Να Σε βρήκα! Oh! Ωραία παίξαμε! Εμείς κρυφτήκαμε όλοι με τη σειρά, γιατί δεν κρύβουμε τώρα κάτι άλλο. Ωραία ιδέα! Μπορούμε να κρύψουμε ένα από τα παιχνίδια σου. Έτσι θα μπορέσεις εσύ να ψάξεις να το βρεις. Στο δωμάτιό σου υπάρχουν ένα σωρό κρυψόνες, το ξέρω. Αν δεν είναι τακτοποιημένο, όλο χάνω τα πράγματά μου. Μου αρέσουν οι αφήσει σου. Αυτό το συγκρότημα είναι το αγαπημένο μου. Μου αρέσει πολύ το καινούριο του στραγούδι! Ξέρεις να χορεύεις όπως αυτή. Ναι, κάνω εξάσκηση στα διαλύματα. Κι εγώ. Μαζί, Μαζί θα, θα φτάσουμε, φτάσουμε στην κόρυφη. Η Φιφί και η Σίσι θα μπορούσαν να φτιάξουν συγκρότημα. Τι λες, Πλάκα θα είχε. Θα δοκιμάσω τη φουσκωτή πολυθρόνα της Σίσι. Μη χοροπηδάς, Μίμη. Έχει χαλάσει. Μη φοβάσαι. Δεν είμαι βαρύς. Τι θα κρύψουμε λοιπόν τώρα? Τι λέτε για το λούτρινο κουταβάκι της Σίσι? Εντάξει! Όταν επιστρέψει στο δωμάτιο της Σύση, θα έχουμε κρύψει το λούτρινο κουταβάκι της και εσύ θα πρέπει να ψάξεις να το βρεις. Μέχρι τότε, ρίξε μια ματιά στο δωμάτιο της Σύση και παίξε ένα από τα παιχνίδια μας. Στο δωμάτιό μου έχω μαλακά πράγματα, σκληρά πράγματα και μερικά χνουδωτά πράγματα. Ξέρεις όμως από τι είναι φτιαγμένα. Στο παιχνίδι μου πρέπει να βρεις αν τα πράγματα είναι φτιαγμένα από μέταλλο, πλαστικό, ξύλο, γυαλί, χαρτί ή ύφασμα. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι μου. Τέλεια! Ας παίξουμε! Γεια σου! Καλώς ήρθες στο παιχνίδι από τι είναι φτιαγμένο! Έχω συγκεντρώσει πολλά πράγματα! Ας τους ρίξουμε μια ματιά για να δούμε αν ξέρεις από τι είναι φτιαγμένα! Θα σου ζητήσω να βρεις τρία πράγματα που είναι φτιαγμένα ας πούμε από... Ήφασμα! Εσύ πρέπει απλώς να κάνεις κλικ πάνω τους! Να, έτσι! Όταν θα έχεις απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις μου, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Ξεκινάμε, ας παίξουμε λοιπόν. Κοίταξε αυτά τα πράγματα. Κάνε κλικ σε τρία πράγματα που είναι φτιαγμένα από γυαλί. Τέλεια! Μπορείς να βρεις άλλα δύο. Μπράβο! Αυτό το ποτήρι κρασιού είναι φτιαγμένο από γυαλί. Μπορείς να βρεις ένα ακόμα. Τέλεια! Αυτός ο βόλος είναι φτιαγμένος από γυαλί. Μπορείς να βρεις τρία πράγματα που είναι φτιαγμένα από ύφασμα. Μπράβο! Αυτό το αρκουδάκι είναι φτιαγμένο από ύφασμα. Μπορείς να βρεις άλλα δύο. Τέλεια! Αυτή η πετσέτα είναι φτιαγμένη από ύφασμα. Μπορείς να βρεις ένα ακόμα. Μπράβο! Αυτό το μπλουζάκι είναι φτιαγμένο από ύφασμα. Θα ήθελα να βρεις τρία πράγματα φτιαγμένα από πλαστικό. Τέλεια! Αυτό το μπουκάλι που περιείχει απορρυπαντικό για το πλήσιμο των πιάτων είναι φτιαγμένο από πλαστικό. Μπορείς να βρεις άλλα δύο! Μπράβο! Αυτό το μπουκάλι που περιείχε μαλακτικό ρούχον είναι φτιαγμένο από πλαστικό. Μπορείς να βρεις ένα ακόμα. Τέλεια! Αυτή η τσάντα είναι φτιαγμένη από πλαστικό. Το πλαστικό είναι καταπληκτικό υλικό. Μπορεί να είναι σκληρό, μαλακό, χρωματιστό ή διαφανές. Μπορείς να φτιάξεις οτιδήποτε από πλαστικό. Θα ήθελα να βρεις τρία πράγματα φτιαγμένα από ξύλο. Μπράβο! Αυτό το σκαμνί είναι φτιαγμένο από ξύλο. Μπορείς να βρεις άλλα δύο. Τέλεια! Αυτό το κουτάλι είναι φτιαγμένο από ξύλο. Μπορείς να βρεις ένα ακόμα. Μπράβο! Αυτό το σφυρί είναι φτιαγμένο από ξύλο. Ξέρεις ότι το χαρτί φτιάχνεται από το ξύλο. Μια και τα πηγαίνεις τόσο καλά, θα σου ζητήσω να βρεις αντικείμενα που είναι φτιαγμένα από δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορείς να βρεις κάτι φτιαγμένο από μέταλλο και γυαλί. Τέλεια! Αυτό το ζευγάρι γυαλιά είναι φτιαγμένο από μέταλλο και γυαλί. Κάνε κλικ σε κάτι φτιαγμένο από ύφασμα και ξύλο. Μπράβο! Αυτή η σημαία και το κοντάρι της είναι φτιαγμένα από ύφασμα και ξύλο. Από τι είναι φτιαγμένη η καρέκλα που κάθεσε, από πλαστικό, μέταλλο, ξύλο ή ύφασμα, μήπως και από τα τέσσερα. Κάνε κλικ σε κάτι φτιαγμένο από ξύλο και μέταλλο. Τέλεια! Αυτό το φτιάρι είναι φτιαγμένο από ξύλο και μέταλλο. Κάνε κλικ σε κάτι φτιαγμένο από γυαλί και ξύλο. Μπράβο! Αυτό το παράθυρο είναι φτιαγμένο από γυαλί και ξύλο. Συγχαρητήρια! Βρήκες όλα όσα σου ζήτησα! Σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ! «Γεια σου! Ετοιμάστηκες να παίξεις κρυφτό μαζί μας!» «Κρύψαμε το λούτρινο κουταβάκι μου! Κάνε κλικ τριγύρω για να δεις αν μπορείς να το βρεις!» «Δεν βρίσκεται εκεί!» «Μπούζι! Δεν το έχουμε κρύψει πουθενά εκεί γύρω!» δεν θα το βρει πουθενά εκεί γύρω. Πολύ ζεστό. Εκεί κάπου το έχουμε κρύψει. Είσαι κοντά. Ψάξε κάπου εκεί γύρω. Το βρήκες. Τα κατάφερες πολύ γρήγορα. Μίμη, πρόσεξε πως χοροπηδά στην πολυθρόνα. Σου είπα ότι έχει χαλάσει. Oh! Ξεφουσκώνει, Σίση. Μου αρέσει το παιχνίδι στον υπολογιστή σου, Σίση. Τι παίζει, Σίση. Το σταθμό της διασκέδασης. Είναι ένα παιχνίδι με μουσικές μελισσούλες. Σε θα κρύψω πάλι το λούτρινο κουταβάκι για να ψάξεις να το βρεις! Την επόμενη φορά που θα επιστρέψεις στο δωμάτιο της Σίση, θα πρέπει να προσπαθήσεις να το βρεις! Τώρα, κάνε κλικ τριγύρω στο δωμάτιο για να δεις τι εκπλήξεις σε περιμένουν! Σου αρέσουν τα πόνι Σίσι. Ναι, Ζήση. Σαν εκείνο που είδαμε όταν επισκεφτήκαμε το αγρόκτημα. Ξέρεις που μένουν τα πόνοι τη νύχτα? Στο στάβλο. Ναι. Στο παιχνίδι μου θα μάθεις για τα σπιτάκια των ζώων που ζουν με τους ανθρώπους. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι μου με τα σπιτάκια των ζώων. Ας δούμε τα σπιτάκια των ζώων. <Τι> Γεια σου. Χαίρομαι που θέλεις να παίξεις το παιχνίδι μου με τα σπιτάκια των ζώων. Αυτό είναι ένα σπίτι που έχουμε φτιάξει για να μείνουμε εμείς. Φτιάχνουμε όμως σπίτια και για τα ζωάκια που μένουν μαζί μας. Θέλω να κοιτάξεις τριγύρω και να προσπαθήσεις να εντοπίσεις τα διαφορετικά σπιτάκια για τα ζώα. Όταν βρεις ένα, κάνε κλικ πάνω του. Δεν ξέρεις ποτέ Μπορεί να είναι η τύχη με το μέρο σου και να εμφανιστεί το ζωάκι που μένει εκεί για να σου πει γεια. Πρέπει να βρει έξι σπιτάκια ζώων. Αν τα βρει όλα, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Λοιπόν, ψάξα για το σπιτάκι ενό ζώου μέσα ή κοντά σε αυτό το σπίτι. Σωστά! Τι άνετο καλάθι! Η γατούλα μπορεί να κουλουριαστεί μέσα του και να κοιμηθεί πολύ ωραία. Οι γάτες κοιμούνται τις περισσότερες ώρες της μέρας. Προτιμούν σημεία με ζέστη όπου μπορούν να πάρουν τον υπνάκο τους. Στο καλάθι αυτής της γάτας υπάρχει μια ζεστή κουβέρτα για να κουρνιάζει. Αυτό το καλάθι φαίνεται πολύ βολικό. Δεν θα με πείραζε καθόλου να πάρω έναν υπνάκο. Έχουν μείνει πέντε ακόμα για να βρεις. Σωστά. Φοβερό ενιδρίο. Είναι τέλειο για χρυσόψαρα. Τα ψάρια χρειάζονται ένα καθαρό ενιδρίο για να ζήσουν. Και αυτό εδώ έχει φρέσκο νερό και μικρά σαλιγκάρια που καθαρίζουν το γυαλί. Υπάρχουν ακόμα τέσσερα σπιτάκια ζώων που πρέπει να βρεις. Σωστά! Αυτό το σπιτάκι είναι ιδανικό για ένα σκύλο. Οι σκύλοι πρέπει να κάνουν γυμναστική και τους αρέσει να τρέχουν εδώ και εκεί. Αν υπάρχει ένα σπιτάκι σκύλου, αυτό το σκυλάκι μπορεί να κάνει τις βόλτες του στον κήπο όταν θέλει ...και να έχει ένα άνετο σπιτάκι για να κοιμάται τα βράδια. Μπορείς να βρεις άλλα τρία σπιτάκια ζώων. Μπράβο! Αυτό το χαρούμενο χάμστερ έχει στο σπίτι του μία ρόδα μέσα στην οποία στριφογυρίζει. Στα χάμστερ αρέσει να πηγαίνουν έρχονται στα κλουβάκια τους και να χώνονται στα ροκανίδια. Βαριούνται πολύ εύκολα... Γι' αυτό πρέπει να έχουν πολλά πράγματα να κάνουν για να είναι χαρούμενα και υγιή. Μπορείς να βρεις άλλο ένα σπιτάκι ζώου. Μπράβο! Αυτό το δοχείο δεν είναι για ψάρια. Δεν περιέχει καθόλου νερό. Εδώ μένει μια σάβρα. Ορισμένοι άνθρωποι έχουν σάβρες για κατοικίδια. Αυτή η σαύρα δεν πρέπει να κρυώνει, γι' αυτό στο δοχείο της υπάρχει μια λάμπα που τη ζεσταίνει και μερικές μεγάλες πέτρες για να ξαπλώνει. Απομένει να βρεις ακόμα ένα σπιτάκι ζώου. Σωστά! Σε αυτό το ζεστό και στεγνό στάβλο μένει ένα πόνι. Είναι δύσκολο να διατηρηθεί καθαρό ο στάβλο ενό πόνι. Χρειάζεται καθάρισμα από την κοπριά και φρέσκο άχυρο κάθε μέρα. Αυτό το πόνι φαίνεται ευτυχισμένο εδώ. Συγχαρητήρια, τα βρήκε όλα. Σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. να μην χοροπηδάς πάνω στην πολυθρόνα μου. Τώρα έφυγε όλος ο αέρας που είχε. <Συλίδη> <Συλίδη> Δεν είναι και τόσο άνετη τώρα. Συγγνώμη, Κρύψε <Συλίδη> <Συλίδη> Κρύψαμε πάλι το λούτρινο κουταβάκι τη Σίση. Μπορείς να ψάξεις να το βρεις. Κάνε κλικ στα σημεία του δωματίου που νομίζεις ότι μπορεί να βρίσκεται. <Συλίδη> ναι! Εκεί το κρύψαμε. Μπράβο σου. Μου αρέσει εδώ πάνω. Όταν είμαι στο δωμάτιό μου, περνάω πολλή ώρα στο κρεβάτι μου, διαβάζοντας βιβλία και κόμιξ. Έχεις το δικό σου πύργο! Σαν να ήσουν πριγκίπισσα. Σε ευχαριστώ, Σερ Ζήση. Μπορώ να δανείσω αυτό το βιβλίο, σε παρακαλώ, Ζήση. «Φυσικά, Φιφί! Αν θέλετε θα σας διαβάσω μια ιστορία!» «Ωραία θα ήταν!» «Κάθεστε αναπαυτικά!» «Όχι! Η πολυθρόνα μου ξεφούσκωσε γιατί χοροπηδούσα πάνω της!» «Που-που!» <μπι> «Όσο η Φιφί μας διαβάζει την ιστορία, θέλεις να ρίξεις μια ματιά τριγύρω ή να παίξεις κάποιο από τα παιχνίδια μας!» Thank <laughs> you. Εκεί φυλάω τα γράμματα και τις κάρτες που μου στέλνουν οι φίλοι μου. Έχεις τόσα πολλά παιχνίδια, σύση. Μου αρέσουν πολύ τα αρκουδάκια σου! Μπορώ να δανειστώ μερικά για ένα παιχνίδι! Φυσικά μπορείς, Φιφί! Τέλεια! Έχω ένα παιχνίδι όπου πρέπει να διαλέξεις τη λέξη που ταιριάζει σε κάθε σημασία! Έτοιμά για τα αρκουδάκια! <Κουδάκι> για χαρά! Δανείστηκα μερικά από τα μαλακά αρκουδάκια της Σύση για να παίξω μαζί σου το παιχνίδι μου με τις λέξεις! Κάθε αρκουδάκι κρύβει μια λέξη στο μπλουζάκι του! Εγώ θα σου μιλήσω για τη λέξη που θέλω. Εσύ πρέπει να δεις τη λέξη που έχει κάθε αρκουδάκι και να βρεις εκείνη που θέλω. Άσε με να σου δείξω πώς παίζετε το παιχνίδι. Αν σου ζητήσω μια λέξη που σημαίνει το μέρος που κοιμάσαι, πρέπει να κουμπίσεις με το ποντίκι σου τα αρκουδάκια και αυτά θα σου δείξουν από μία λέξη. Αυτό το αρκουδάκι έχει τη σωστή λέξη. Κρεβάτι. Στο κρεβάτι σου κοιμάσαι. Κάνεις λοιπόν κλικ σε αυτό το αρκουδάκι. Θα σου ζητήσω να βρεις οκτώ λέξεις. Όταν τις βρεις όλες θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Πρώτα θέλω να ξέρω πόσο καλά τα πηγαίνεις με τις λέξεις. Αν γνωρίζεις καλά τη σημασία των λέξεων, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αλλά αν κανείς δεν σε πιάνει στις λέξεις, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Ωραία! Ας ξεκινήσουμε! Αρκουδάκια, λάβετε θέσεις και ξεκινάμε! Ψάξε για τη λέξη που σημαίνει ένα παιδί που δεν είναι αγόρι. Ποιο αρκουδάκι έχει αυτήν τη λέξη, κάνε κλικ πάνω του! Κορίτσι! Ναι, πραγματικά τις γνωρίζεις τις λέξεις! Ετοιμάστηκες για μια λέξη ακόμα! Μπορείς να βρεις μια λέξη που σημαίνει το μέρος που κοιμάσαι! Ποιο αρκουδάκι έχει αυτήν τη λέξη, κάνε κλικ πάνω του! Κρεβάτι! Μπράβο! Τώρα ας δούμε ακόμα μια λέξη! Μπορείς να βρεις μια λέξη που σημαίνει ότι κάτι δεν είναι μικρό! Ποιο αρκουδάκι έχει αυτήν τη λέξη, κάνε κλικ πάνω του! Μεγάλο! Έχεις απόλυτο δίκιο! Τώρα Ψάξε για τη λέξη που σημαίνει πώς σε λένε. Ποιο αρκουδάκι έχει αυτήν τη λέξη, κάνε κλικ πάνω του. Όνομα. Πώς περνούν τα βράδια τους οι αρκούδες. Λένε αστεία και ρίχνουν το γέλιο της αρκούδας. Αυτή θα σε δυσκολέψει. Μπορείς να βρεις μια λέξη που σημαίνει κάτι υγρό που τρέχει από τη βρύση. Κάνε κλικ στο αρκουδάκι που κρύβει αυτήν τη λέξη. Μπορείς να βρεις μια λέξη που σημαίνει κάτι υγρό που τρέχει από τη βρύση. Ποιο αρκουδάκι έχει αυτήν τη λέξη, κάνε κλικ πάνω του. Νερό! Ετοιμάστηκες για μια λέξη ακόμα! Χρειάζομαι μια λέξη που σημαίνει ένα ζώο που πετάει. Κάνε κλικ στο αρκουδάκι που κρύβει αυτήν τη λέξη. Πουλί! Τώρα ας δούμε ακόμα μια λέξη. Ψάξε για τη λέξη που σημαίνει τον αριθμό 1 σε μια σειρά. Κάνε κλικ στο αρκουδάκι που κρύβει αυτήν τη λέξη. πρώτος. Έχεις να βρεις άλλη μία λέξη. Ψάξε για τη λέξη που σημαίνει το χρώμα του χορταριού. Κάνε κλικ στο αρκουδάκι που κρύβει αυτήν τη λέξη. Πράσινο. Είσαι ατσίδα στα αρκουδάκια. Βρήκες και τις οκτώ λέξεις. Σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ! Τι γεύση έχουν οι τσιχλόφους και στο μηχάνημα, Σίση? Μούρο, βατόμουρο και φράουλα! Πολύ ωραία! Έχω ένα παιχνίδι με ένα μηχάνημα με τσιχλόφουσκες και με προσθέσεις και αφαιρέσεις κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι πράξεις με τσιχλόφουσκες. Αν υπομονώ να παίξω το παιχνίδι με τις τσιχλόφουσκες. Γεια σου! Καλώς ήλθες στο λαχταριστό παιχνίδι μου με τις πράξεις και τις τσιχλόφουσκες. Όταν αρχίσει να γυρίζει το μηχάνημα με τις τσιχλόφουσκες, οι στρογγυλές τσιχλόφουσκες που βρίσκονται μέσα του θα ανακατευτούν. Μετά, μερικές θα βγουν από το άνοιγμα στο κάτω μέρος του δοχείου. Όταν τις βάλεις στη σειρά, σχηματίζουν πράξεις. Όμως, Ποτέ δεν ξέρεις τι πράξη θα σχηματίσουν. Θα είναι πρόσθεση ή αφαίρεση. Όταν ολοκληρωθεί η πράξη, πρέπει να κάνεις κλικ στην απάντηση που βρίσκεται πάνω σε κάποια από τις τσιχλόφουσκες μέσα στο μηχάνημα. Μετά από 8 καταπληκτικές πράξεις, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Πριν αρχίσω να ανακατεύω τις τσιχλόφουσκες, θέλω να μάθω πώς τα πας με τις πράξεις. Αν μπορείς να κάνεις προσθέσεις και αφαιρέσεις ξεχωριστά, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως μπορείς να κάνεις προσθέσεις και αφαιρέσεις στην ίδια πράξη, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Λοιπόν, ας δούμε τις τσιχλόφουσκες να στριφογυρίζουν. Η πρώτη τσιχλόφουσκα είναι ο αριθμός 7. Έχουμε το σημάδι της πρόσθεσης. Ο επόμενος αριθμός είναι το 8. Κάνει. Πόσο κάνει. Μπορείς να κάνεις αυτήν την πράξη κάνε κλικ στην τσιχλόφουσκα με τη σωστή απάντηση. Αν θέλεις, μπορείς να μετρήσεις κανονικά ή αντίστροφα κοιτώντας τους αριθμούς εδώ. Πολύ σωστά! 7 συν 8 κάνει 15. Ώρα να ανακατέψουμε τις τσιχλόφουσκες. Και η πρώτη τσιχλόφουσκα δείχνει τον αριθμό 9. Έχουμε το σημάδι της πρόσθεσης. Ο επόμενος αριθμός της πράξης είναι το 18. Κάνει. Μπορείς να κάνεις αυτήν την πράξη. Κάνε κλικ στην τσιχλόφουσκα με τη σωστή απάντηση. Αν χρειαστεί βοήθεια, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τους αριθμούς εδώ για να μετρήσεις κανονικά και αντίστροφα. Πολύ σωστά! 9 συν 18 κάνει 27. Τι αριθμοί άραγε θα βγουν αυτήν τη φορά. Η πρώτη τσιχλόφουσκα είναι ο αριθμός 13. Έχουμε το σημάδι της πρόσθεσης. Ο επόμενος αριθμός της πράξης είναι το 6. Κάνει... Πόσο κάνει? Κοίταξε αυτή την πράξη και διάλεξε την απάντηση ανάμεσα στις τσιχλόφουσκες μέσα στο δοχείο του μηχανήματος. Τέλεια απάντηση! Δεκατρία συν 6 κάνει 19. Πώς λέγεται μια χαζή τσίχλα? Σαχλόφουσκα! Ωραία να ανακατέψουμε τι τσιχλόφουσκε. Και η πρώτη τσιχλόφουσκα δείχνει τον αριθμό 6. Να το σημάδι τη αφαίρεση. Ο επόμενο αριθμό είναι το 2. Κάνει. έξι μείον δύο κάνει τέσσερα. Λοιπόν, τα πηγαίνεις πολύ καλά. Γι' αυτό θα σε δυσκολέψω τώρα λιγάκι. Και η πρώτη τσιχλόφουσκα δείχνει τον αριθμό 19. Έχουμε το σημάδι της πρόσθεσης. Ο επόμενος αριθμός είναι το τέσσερα. Συν. Τον αριθμό τρία. Κάνει. 19 συν 4 κάνει 23, 23 συν 3 κάνει 26. Ωραία να ανακατέψουμε τις τσιχλόφουσκες. Η πρώτη τσιχλόφουσκα είναι ο αριθμός 15. Να το σημάδι της αφαίρεσης. Ο επόμενος αριθμός είναι το... Δέκα. 10... Μείον. Τον αριθμό... Ένα. 1... Κάνει... Δεκαπέντε. 15 μείον δέκα κάνει πέντε πέντε μείον ένα κάνει τέσσερα. Τι αριθμοί άραγε θα βγουν αυτήν τη φορά. Και η πρώτη τσιχλόφουσκα δείχνει τον αριθμό δεκαεννιά. Να το σημάδι της αφαίρεσης. Ο επόμενος αριθμός είναι το τρία. Μείον. Δεκατρία. Κάνει. Δεκαεννιά. Μείον. Τρία. Κάνει. Δεκαέξι. Δεκαέξι. Μείον. Δεκατρία κάνει τρία. Μένει να βρεις τη λύση σε μία μόνο πράξη με τσιχλόφουσκε. Η πρώτη τσιχλόφουσκα είναι ο αριθμός 15. Έχουμε το σημάδι της πρόσθεσης. Ο επόμενος αριθμός είναι το τα συν τον αριθμό 8 κάνει πόσο κάνει δεκαπέντε, συν ΕΠΤΑ κάνει 22, 22, συν 8 κάνει 30. Είσαι τρομερά έξυπνο παιδί. Έκανες 8 δύσκολες πράξεις. Επειδή τα πήγες τόσο καλά με τις τσιχλόφουσκες, σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. Μου αρέσει το δωμάτιό σου, Ζήση. Είναι πολύ ευχάριστο. Ευχαριστώ, Ζήση. Μπορείς να έρχεσαι όποτε θέλεις. Έχω ένα παιχνίδι με τα όμορφα σπιτάκια των ζώων που ζουν με τους ανθρώπους. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι «Η τετράποδη συγκάτοική μας». Ψάχνω μια λέξη που σημαίνει κάτι που κάνεις για να διασκεδάσεις. Ε... Άθλημα! Όχι, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου. Παιχνίδι! Έτσι, μπράβο! Στο παιχνίδι μου πρέπει να διαλέξεις τη λέξη που ταιριάζει σε κάθε σημασία. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι μου με τα αρκουδάκια και τις λέξεις. Ας αρχίσουμε την παρατήρηση των λέξεων! Γεια σου, μάγε των λέξεων! Ετοιμάσου για ένα ακόμη πανέξυπνο παιχνίδι της φυφής! Δανείστηκα μερικά από τα μαλακά αρκουδάκια της Σύση για να παίξω μαζί σου το παιχνίδι μου με τις λέξεις! Κάθε αρκουδάκι κρύβει μια λέξη στο μπλουζάκι του! Εγώ θα σου μιλήσω για τη λέξη που θέλω. Εσύ πρέπει να δεις τη λέξη που έχει κάθε αρκουδάκι και να βρεις εκείνη που θέλω. Άσε με να σου δείξω πώς παίζεται το παιχνίδι. Αν σου ζητήσω μια λέξη που σημαίνει το μέρος που κοιμάσαι, πρέπει να κουμπίσεις με το ποντίκι σου τα αρκουδάκια και αυτά θα σου δείξουν από μία λέξη. Αυτό το αρκουδάκι έχει τη σωστή λέξη, κρεβάτι. Στο κρεβάτι σου κοιμάσαι. Κάνεις λοιπόν κλικ σε αυτό το αρκουδάκι. Θα σου ζητήσω να βρεις 8 λέξεις. Όταν τις βρεις όλες θα σου δώσω μια εικόνα με ένα αρκουδάκι που θα έχει το όνομά σου. Πρώτα θέλω να ξέρω πόσο καλά τα πηγαίνεις με τις λέξεις. Αν γνωρίζεις καλά τη σημασία των λέξεων, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αλλά αν κανείς δεν σε πιάνει στις λέξεις, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Ωραία! Ας ξεκινήσουμε! Αρκουδάκια, λάβετε θέσεις και ξεκινάμε! Ψάξε για τη λέξη που σημαίνει τον αριθμό 1 σε μια σειρά. Ποιο αρκουδάκι έχει αυτήν τη λέξη, κάνε κλικ πάνω του. Πρώτος. Ναι, πραγματικά τις γνωρίζεις τις λέξεις. Ετοιμάστηκες για μια λέξη ακόμα. Μπορείς να βρεις μια λέξη που σημαίνει ένα παιδί που δεν είναι αγόρι. Κάνε κλικ στο αρκουδάκι που κρύβει αυτήν τη λέξη. Κορίτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ετοιμάστηκες για μια λέξη ακόμα. Ψάξε για τη λέξη που σημαίνει ένα ζώο που πετάει. Κάνε κλικ στο αρκουδάκι που κρύβει αυτήν τη λέξη. Πουλί! Σου. Ετοιμάστηκες για μια λέξη ακόμα! Χρειάζομαι μια λέξη που σημαίνει... Το χρώμα του χορταριού! Ποιο αρκουδάκι έχει αυτήν τη λέξη? Κάνε κλικ πάνω του! Πράσινο! Πώς περνούν τα βράδια τους οι αρκούδες? Λένε αστεία και ρίχνουν το γέλιο της αρκούδας! Αυτή θα σε δυσκολέψει! Ψάξε για τη λέξη που σημαίνει ότι κάτι δεν είναι μεγάλο. Κάνε κλικ στο αρκουδάκι που κρύβει αυτήν τη λέξη. Μικρό! Αυτή θα σε δυσκολέψει. Ψάξε για τη λέξη που σημαίνει κάτι που ανοίγει για να μπει σε ένα δωμάτιο. Κάνε κλικ στο αρκουδάκι που κρύβει αυτήν τη λέξη. Πόρτα! Αυτή θα σε δυσκολέψει. Χρειάζομαι μια λέξη που σημαίνει το μέρος όπου μένεις. Κάνε κλικ στο αρκουδάκι που κρύβει αυτήν τη λέξη. έχεις να βρεις άλλη μία λέξη. Μπορείς να βρεις μια λέξη που σημαίνει ένα ζώο που μου γκρίζει. Ποιο αρκουδάκι έχει αυτήν τη λέξη, κάνε κλικ πάνω του. Αγελάδα, είσαι ατσίδα στα αρκουδάκια, βρήκες και τις οκτώ λέξεις. Επειδή είσαι τόσο έξυπνο παιδί, έχω μια έκπληξη ειδικά για σένα. Ένα αρκουδάκι που μπορείς να εκτυπώσεις. Κοίτα, το αρκουδάκι έχει το ίδιο όνομα με σένα. Αν θέλεις να εκτυπώσεις αυτό το αρκουδάκι, κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της εκτύπωσης. Καλώς ήρθες στο σταθμό της διασκέδασης μπορείς να συνθέσεις μια μελωδία και μετά να την ακούσεις στο κοντσέρτο των μελισσών. Για να φτιάξεις μια μελωδία πρέπει απλώς να σύρεις μία από αυτές τις μέλισσες πάνω σε ένα λουλούδι. Συνέχισε να βάζεις μέλισσες πάνω στα λουλούδια μέχρι να γεμίσουν όλα. Τα γράμματα πάνω στις μέλισσες δείχνουν τις νότες που του αρέσει να σιγοτραγουδούν σε κάθε λουλούδι υπάρχει χώρος για μία μέλισσα. επομένως εάν σύρεις μία μέλισσα σε κάποιο λουλούδι όπου υπάρχει ήδη μια άλλη μέλισσα, τότε θα αλλάξουν θέσεις. μπορείς να μετακινήσεις μια μέλισσα ακόμα και αν την έχεις ήδη τοποθετήσει σε κάποιο λουλούδι. απλώς σύρε τη στο λουλούδι που θέλεις. Όταν και οι οκτώ μέλισσες έχουν πάρει θέση, κάνε κλικ στη μέλισσα μαέστρο για να ξεκινήσει το κοντσέρτο. Αν θέλεις να αρχίσεις από την αρχή και να φτιάξεις μια καινούρια μελωδία, κάνε κλικ στο κουμπί εδώ. Λοιπόν, τώρα μπορείς να φτιάξεις μια υπέροχη μελωδία για να την τραγουδήσουν οι μέλισσες. Βάλε τις μουσικές μέλισσες στη θέση τους. Ζήτω! Αυτή η μέλισσα είναι έτοιμη για το κοντσέρτο! Τέλεια! Τώρα βάλε μια άλλη μέλισσα σε ένα λουλούδι. Τέλεια! Όλες οι μέλισσες βρίσκονται στη θέση τους. Κάνε κλικ στη μέλισσα μαέστρο και το κοντσέρτο θα αρχίσει αμέσως. Ήταν εξαιρετικό. Οι μελωδικές σου μέλισσες ξέρουν από μουσική. Αν θέλεις να ακούσεις τις μέλισσες να σιγοτραγουδούν ξανά τη μελωδία, κάνε κλικ στη Μέλισσα Μαέστρο. Ή αν θέλεις να φτιάξεις μια νέα μελωδία, κάνε κλικ στο κουμπί για τη νέα μελωδία. Γιατί οι μέλισσες βουίζουν, γιατί δεν ξέρουν τα λόγια. Μου αρέσει το δωμάτιό σου, Ζήση. Είναι πολύ ευχάριστο. Ευχαριστώ, Ζήση. Μπορείς να έρχεσαι όποτε θέλεις. Έχω ένα παιχνίδι με τα όμορφα σπιτάκια των ζώων που ζουν με τους ανθρώπους. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι «Η τετράποδη συγκάτοική μας». Μου αρέσει το μηχάνημα με τις τσιχλόφουσκες που έχει σύσει. Ναι, πατάς ένα κουμπί και βγαίνει μια τσιχλόφουσκα. Μπορείς να πάρεις μία αν θέλεις, Μίμη. Σε ευχαριστώ, Σίση. Ίσως αργότερα. Μου ήρθε μία ιδέα για ένα παιχνίδι με πράξεις. Κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να παίξεις το παιχνίδι μου με τους αριθμούς και τις λαχταριστές τσιχλόφουσκες. Ωραία θα περάσουμε! Χαίρετε! Καλώς ήρθες πάλι στο καταπληκτικό παιχνίδι μου με τις τσιχλόφουσκες και τις πράξεις. Αν δεν ξέρεις πώς παίζετε το παιχνίδι μου με τις τσιχλόφουσκες και τις πράξεις κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της βοήθειας ή κάνε κλικ στο μηχάνημα με τις τσιχλόφουσκες για να αρχίσεις αμέσως να παίζεις πριν αρχίσω να ανακατεύω τις τσιχλόφουσκες, θέλω να μάθω πώς τα πας με τις πράξεις. Αν μπορείς να κάνεις προσθέσεις και αφαιρέσεις ξεχωριστά, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως μπορείς να κάνεις προσθέσεις και αφαιρέσεις στην ίδια πράξη, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Λοιπόν, ας δούμε τις τσιχλόφουσκες να στριφογυρίζουν. και η πρώτη τσιχλόφουσκα δείχνει τον αριθμό 16. Να το σημάδι τη αφαίρεση. Ο επόμενο αριθμό είναι το 4 Μείον 4 Κάνει. Πόσο κάνει, μπορείς να κάνεις αυτήν την πράξη. Κάνε κλικ στην τσιχλόφουσκα με τη σωστή απάντηση. Αν χρειαστείς βοήθεια, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τους αριθμούς εδώ για να μετρήσεις κανονικά και αντίστροφα. Μπράβο! 16 μείον τέσσερα κάνει δώδεκα, δώδεκα, μείον τέσσερα κάνει οκτώ. Πάμε πάλι. Η πρώτη τσιχλόφουσκα είναι ο αριθμός δεκαεπτά. Έχουμε το σημάδι της πρόσθεσης. Ο επόμενος αριθμός είναι το 4. Συν τον αριθμό 8 κάνει πόσο κάνει Μπορείς να κάνεις αυτήν την πράξη. Κάνε κλικ στην τσιχλόφουσκα με τη σωστή απάντηση. Αν χρειαστείς βοήθεια, μπορείς να χρησιμοποιήσεις του αριθμού εδώ για να μετρήσεις κανονικά και αντίστροφα. Μπράβο! 17 συν 4 κάνει 21 21 συν 8 κάνει 29 Τι αριθμοί άραγε θα βγουν αυτήν τη φορά? Και η πρώτη τσιχλόφουσκα δείχνει τον αριθμό 2. Έχουμε το σημάδι τη πρόσθεση. Ο επόμενο αριθμό είναι το 19. Συν 6. Κάνει. Πόσο κάνει, κοίταξε αυτή την πράξη και διάλεξε την απάντηση ανάμεσα στις τσιχλόφουσκες μέσα στο δοχείο του μηχανήματος. Πολύ σωστά! Δύο συν δεκαεννιά κάνει εικοσιένα, εικοσιένα συν έξι κάνει εικοσιεπτά Μπορώ και κάνω μεγάλες φούσκες με τις τσιχλόφουσκες. Είμαι πρωταθλητή στην τάξη μου. Ώρα να ανακατέψουμε τις τσιχλόφουσκες. Και η πρώτη τσιχλόφουσκα δείχνει τον αριθμό 2. Έχουμε το σημάδι της πρόσθεσης. Ο επόμενος αριθμός της πράξης είναι το δέκα. Συν δωδεκά κάνει. Δύο συν δέκα κάνει. Δώδεκα δωδεκά συν δωδεκά κάνει. 24. Λοιπόν, τα πηγαίνει πολύ καλά. Γι' αυτό θα σε δυσκολέψω τώρα λιγάκι. Και η πρώτη τσιχλόφουσκα δείχνει τον αριθμό 18. Να, το σημάδι της αφαίρεσης! Ο επόμενος αριθμός είναι το έξι. Συν. Τέσσερα. Κάνει. Δεκαοκτώ. Μείον. Έξι. Κάνει. Δώδεκα. Δώδεκα. Συν. Τέσσερα. Κάνει. 16 Ώρα να ανακατέψουμε τις τσιχλόφουσκες Η πρώτη τσιχλόφουσκα είναι ο αριθμός 30 Να το σημάδι της αφαίρεσης Ο επόμενος αριθμός είναι το 8 Συν τον αριθμό έξι κάνει πόσο κάνει τριάντα μείον οκτώ κάνει εικοσιδύο εικοσιδύο Συν έξι κάνει 28, Ώρα να ανακατέψουμε τις τσιχλόφουσκες. Η πρώτη τσιχλόφουσκα είναι ο αριθμός 19. Να το σημάδι της αφαίρεσης. Ο επόμενος αριθμός είναι το 11. Συν αριθμό είκοσι. Κάνει. Πόσο κάνει. Δεκαεννιά. Μείον. Έντεκα. Κάνει. Οκτώ. Οκτώ. Συν. Είκοσι. Κάνει. Είκοσι Μένει να βρει τη λύση σε μία μόνο πράξη με τσιχλόφουσκες. Και η πρώτη τσιχλόφουσκα δείχνει τον αριθμό 21. Να το σημάδι της αφαίρεσης. Ο επόμενος αριθμός είναι το 12. Συν τον αριθμό -12, κάνει. Εικοσιένα μείον δώδεκα κάνει εννέα εννέα συν οκτώ κάνει δεκαεπτά. Είσαι τρομερά έξυπνο παιδί. Έκανες οκτώ δύσκολες πράξεις. Επειδή είσαι αστέρις της πράξης με τις τσιγλόφουσκες, σου αξίζει ένα ειδικό βραβείο. Να μερικές ακόμα εκπληκτικές πράξεις για να μας δείξεις πόσο έξυπνο παιδί είσαι. Κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της εκτύπωσης αν θέλεις να εκτυπώσεις την εικόνα. Κάνε κλικ στην εικόνα για να συνεχίσεις. Καλώς ήρθες στο διασκεδαστικό πάζλ. Κοίτα, έχεις ένα κομμάτι του παζλ που πρέπει να μπει στη θέση του. Προσπάθησε να βρεις τη σωστή θέση του στοιχειωμένου κομματιού και σύρε το εκεί. Τέλεια! Να ακόμα ένα στοιχειωμένο κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Το τέριαξες πολύ σωστά. Να ακόμα ένα στοιχειωμένο κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο Puzzle. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Έτσι μπράβο. Να ακόμα ένα στοιχειωμένο κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο Puzzle. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Τέλεια. Τέλεια! Αυτό το μέρος του παζλ ολοκληρώθηκε. Τώρα είναι ώρα να ρίξεις μία ματιά τριγύρω. Κάνε κλικ στο στοιχειωμένο σπίτι για να δεις τι θα συμβεί. Και μην ξεχνάς, μπορείς να βρεις άλλα τέσσερα κομμάτια του παζλ στο επόμενο τεύχος της χώρας των γνώσεων.